Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Πραγματοποιείται σήμερα στη Μαδρίτη σύνοδος των χωρών του Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία αναμένεται οι 7 χώρες που συμμετάσχουν να εκπέμψουν ένα δυνατό, ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ της ενότητας και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης. Καλησπέρα. Πραγματικά είναι η δεύτερη κατά σειρά σύνοδο των Ευρωπαϊκών Χωρών του Νότου. Να υπενθυμίσουμε ότι η πρώτη είχε πραγματοποιηθεί στην Αθήνα και πραγματοποιείται λίγο πριν, δύο εβδομάδες πριν τις γαλλικές εκλογές. Και είναι πολύ σημαντικό, κομβικό αυτό το σημείο, καθώς ο Ευρωπαϊκός Νότος θέλει να δείξει ότι είναι ενωμένος και ότι είναι υπέρ όχι μιας Ευρώπης πολλών ταχυτήτων, αλλά μιας ενιαίας, ολοκληρωμένης και ισχυρής Ευρώπης. Ταυτόχρονα, για να πάμε και στα δικά μας, προφανώς συμμετέχει και η Ελλάδα στην σύνοδο αυτή και είναι μια ευκαιρία για την ελληνική κυβέρνηση να μεταφέρει την ατζέντα εκτός αξιολόγησης, εκτός των σκληρών μέτρων που από ό,τι φάνηκε αποφασίστηκαν στο Eurogroup της Μάλτας και θέλει να δείξει ότι πλέον έχουμε ξεπεράσει το σκόπελο των οικονομικών θεμάτων και τώρα μπορεί να ασχοληθεί να μεταφέρει την πολιτική επικαιρότητα σε κάτι που έχει μεγαλύτερη σημασία ως προς το μέλλον της Ευρώπης και ως προφανώς και ως προς το ρόλο της Ελλάδος στον χώρο αυτό. Έχουμε λοιπόν το κομμάτι το πώς θα αντιμετωπίσει ο Ευρωπαϊκός Νότος τις γαλλικές εκλογές. Ιδιαίτερη μνήμα γίνεται στο ενδεχόμενο πιθανής επικράτησης της Ζαν-Μαρί Λεπέν, το οποίο σύσσωμη η σύνοδος αυτή είναι απέναντι. Δεν θεωρείται ότι θα ήταν μια πολύ κακή εξέλιξη για την Ευρώπη να έχουμε μια επικράτηση της Ζαν-Μαρί Λεπέν στις γαλλικές εκλογές. Κάτι που σε κάθε περίπτωση πάντως δεν φαίνεται να είναι το πιο πιθανό, ακριβώς το πιθανό αποτέλεσμα. Κατά πάσα πιθανότητα, όπως λέει το ρεπορτάζ μας, θα υπάρχει κουβέντα και θα υπάρχει κάποια ανακοίνωση και για το θέμα της Συρίας. Καθώς είναι πολύ σημαντικό το ρόλο της Ευρώπης και πώς αντιμετωπίσει αυτά που έγιναν τις προηγούμενες εβδομάδες στην Συρία. Και αντίστοιχα, καθώς θα έχουμε κάποια στιγμή την συνέχεια της συνόδου της κορυφής της Ρώμης που έγινε η κουβέντα για την Ευρώπη των πολλών ταχύτητων, εκεί προσπαθούν οι χώρες που συμμετέχουν, οι οποίες ανήκουν και στις δύο ταχύτητες, αν θέλουμε να το πούμε έτσι, γιατί έχουμε και την Γαλλία και την Ισπανία και την Ιταλία, αλλά και τις μικρότερες χώρες όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλία, να δώσουν ένα ενίο μήνυμα στο οποίο δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να υπάρχει απόσχηση και δεν θέλουν να υπάρχει σε καμία περίπτωση μια κατακερματισμένη Ευρώπη. Τα αποτελέσματα και το τελικό κείμενο της συνόδου θα το έχουμε αργότερα το απόγευμα σήμερα. Και είναι και ουσιαστικά και η τελευταία πολιτική πράξη εν ώψη και του Πάσχα, το οποίο φέτος συμπίπτει και με το καθολικό. Οπότε όλα τα υπόλοιπα θέματα και στην ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα θα μεταφερθούν από την επόμενη εβδομάδα.